Πάμε στην κυρία Ράζου να μας δώσει εκείνη το πρώτο σχόλιο. Εφόσον λοιπόν μιλάμε για προβλέψεις και όχι για πραγματικά αποτελέσματα, φαίνεται καταρχήν ότι εφόσον υπάρχει κάπου εκεί κοντά κινηθεί το αποτέλεσμα, μια διατήρηση του αρνητικού συσχετισμού δύναμης για το λαό μας, με την έννοια ότι αν αλλάξει ο πρώτος, αυτό δεν σημαίνει θετικές αλλαγές για το λαό. Η αντιλαϊκή πολιτική και τα προβλήματα θα είναι εδώ για τους εργαζόμενους, για τους φτωχούς λαϊκούς ανθρώπους αύριο. Και από αυτή την πλευρά να σας πω ότι βεβαίως θα δούμε και τα πραγματικά αποτελέσματα, αλλά η αντοχή του κόμματός μας και τα στοιχεία συσπήρωσης που δείχνει σε συνθήκες μιας πολιτικής μάχης, μιας τριπλής εκλογικής αναμέτρησης που δόθηκε με όρους πόλωσης, με όρους εκβιαστικών διλημάτων πολύ ισχυρών για το λαό μας, το θεωρούμε θετική ένδειξη και υποδομή, καλή βάση για τη συνέχεια, με την έννοια ότι όπως είναι γνωστό και στους τηλεθεατές σας, ότι το ΚΚΕ έδωσε αυτή τη μάχη με ενιαία κριτήρια, επιδιώκοντας να δείξει και να αποδείξει ότι οι τρεις κάλπες μεταξύ τους συνδέονται, με έναν ημάντα που η αντιλαϊκή πολιτική συνδιαμορφώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξειδικεύεται από τις κυβερνήσεις και εξειδικεύεται ακόμα πιο συγκεκριμένα σε τοπικό επίπεδο από περιφέρειες και δήμους, και θεωρήσαμε σωστό να θέσουμε στο λαό ότι με αυτό το κριτήριο πρέπει να ψηφίσει σε όλες τις κάλπες. Μάλιστα, κύριε θέλουμε, κύριε, θέλουμε, να θέλουμε μισό λεπτό. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, ναι, και θέλουμε να μισό λεπτό όλοι, μόνο μια υπογράμμιση να πω εδώ στη φάση που βρισκόμαστε, ότι εμείς αυτόν τον αγώνα τον δώσαμε με πολλούς χιλιάδες ανθρώπους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα συσπήρωσης του ΚΚΕ, με παλιούς συναγωνιστές, συντρόφους μας νεολαίους, που με αυτόν τον κόσμο θα δώσουμε και συνέχεια την επόμενη περίοδο, σε ένα κλίμα μάλιστα που μιλήσαμε με πολλές χιλιάδες ανθρώπους σε πολύ καλές συνθήκες προβληματισμού, συζήτησης, στους τόπους δουλειάς, στα σχολεία, στις σχολές, στις λαϊκές γειτονιές, και πιστεύουμε ότι αυτό το κλίμα προβληματισμού των ανθρώπων, που δεν αντανακλάται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον τρόπο που εκφράστηκε στην κάλπη σήμερα, οπωσδήποτε είναι λείπασμα για τους αγώνες του αύριο και για πιο βαθιά πολιτικά συμπεράσματα στο μέλλον. Κυρία Ράζου, σας ευχαριστούμε.